Φίλες και φίλοι του καναλιού Black Horse Hike, σας καλησπερίζω από τη Νέα Φιλαδέλφια, από τη δυτική πλέον Νέα Φιλαδέλφια. Ο φακός εστιάζει τη μυθική πλέον θύρα 22, τη θύρα που είναι μπροστά από τις υπόλοιπες όσον αφορά τις εργασίες. Θα μιλήσω φακός, σταματάω να μιλάω εγώ, απολαύστε. Πολύ ωραία θεϊκή λήψη από ένα φίλο κύτταρα εδώ που απλόχερα μου διάθεσε το διαμέρισμά του να τραβήξω τις λήψεις. Θα τον ευχαριστήσω πάρα πολύ τον άνθρωπο. Είναι αεξής για το δωμάτιό του. Έχει καπελάκια, είναι παππούς. Έχει κάποια χαριτωμένα γονάκια, αεξιδάρια και αυτά. Αεξιδάρες και αυτά. Έτσι, μπέρδεψα τα λόγια μου. Λοιπόν, με αυτό το θεϊκό πλάνο, έτσι, είναι η θύρα 22. Βλέπουμε ένα πέταγμα εδώ του Μάρκου του Λιβάγια. Κατεβάζει μια αρμαθιά σιδέρων. Θα πάρω λίγο, όχι δεν θα πάρω λίγο, στο δεύτερο βίντεο να το κόψω. Πρωτοφοράς ο Μάρκες από το μπαλκονάκι του άρχοντα φίλου της ΑΕΚ. Ζητώ για ΑΕΚ ρε Μάρκες. Φίλες και φίλοι, από το μπαλκονάκι του αγαπητού ΑΕΚΤΖΙ που μου διάθεσε το σπιτάκι του, το πολύ φιλόξενο, του κυρίου Πανούτσου. Θα σας καλησπερίσω. Θα εστιάσω στα έργα που γίνονται στην νότια θύρα 18. Βλέπουμε έχουν αποκαλυφθεί 2, 3, 4, 5 5 τσιμεντένιες κολόνες. Έχουν ήδη εμφανιστεί. Υπάρχουν και οι μπροστινές. Με γελάνε τα μάτια μου. Δεν ξέρω πρέπει να είναι 3-4 κολόνες μπροστινές που είναι ήδη καλοπομένες και περιμένουν με τη σειρά τους να πετωθούν, να αποκαλυφθούν και αυτές από το τσιμέντο. Πιο βόρεια βλέπουμε τους εργάτες τεχνίτες του κυρίου Βαγενά να φτιάχνουν την ξυλία πάνω στο σιδαράτσα του πρώτου επίπεδου. Ρίχνουν την ξυλία αυτά τα λατάκια έτσι ώστε μετά να κάτσει από πάνω του στο πετοφόρμ. Ακόμα πιο βόρεια βλέπουμε και τα καλούπια αλλά και τις σιδεριές σε αυτό εδώ το σημείο και έτσι θα πάει μέχρι το τέλος της 19, της παλιάς 19 που κοιτνιάζει με το βορειοδυτικό πυλώνα, έτσι που γίνονται οι εργασίες στα ανατολικά του των εργατών του κυρίου Κότσιρα για το στρώσιμο του πρώτου επιπέδου σιδεριάς, το πρώτο στρώμα σιδεριάς. Είναι φανταστικό να είσαι από ψηλά και να βλέπεις αυτό το παλάτι. Αυτό εξέφρασε και ο κύριος Μελισανίδης ερχόμενος τις προάλλες στο γήπεδο Εγκαστοφιά που οραματίστηκε και πραγματώνει φέτος. Και μέσα από το κανάλι αυτό θέλω να δηλώσω ότι αυτός ο μεγάλος ΑΕΚΤΖΙΣ, έτσι, ενώ
εδώ να εστιάσω το φακό σε αυτό εδώ που βλέπετε όλοι σας. Άρα και εδώ χτυπάει η καρδιά σου, δίνεις 9-11. Είναι τα παιδιά της Original. Θέλω να δηλώσω μέσα στο κανάλι μου. Μου είπε μεγαλοστέλεχος, στην πρώτη τριάδα μεγαλοστέλεχος, έτσι, των εργασιών στην Αγιαστοφιά μας, ότι δακρυσμένος ο Άρχοντας Μελισσανίδης, ανεβαίνοντας τα σκαλιά της θύρας 22, μονολόγησε βροντόφωνα: σπίτι μου, σπίτι μας, σπίτι μας, σπιτάκι μου, σπιτάκι μας. Έκανα λάθος, παιδιά, με συγχωρείτε, είναι και η συγκίνηση. Μονολόγησε: να το σπίτι, το σπιτάκι του κάθε ΑΕΚ, παίρνει σάρκα και οσά. Αυτή η δήλωση έγινε από τον Άρχοντα Μελισσανίδη. Να το ξέρετε όλοι, αεκόμετρο δεν υπάρχει. Είναι μεγάλος ΑΕΚΤΖΙΣ και οικονομικά τεράστιος. Και εγώ είμαι τεράστιος ΑΕΚΤΖΙΣ, αγαπάω την ομάδα, είσαμε την οικογένειά μου. Άντε λίγο, ένα τικ λίγο πιο κάτω, γιατί πάνω απ' όλα είναι οικογένεια, έτσι. Αλλά οικονομική επιφάνεια δεν έχω. Μπορούσα να κάνω το γήπεδο? Όχι. Ποιος μπορούσε? Μόνο ο Μελισσανίδης. Και με αυτό λέω: ζήτω η ΑΕΚ, ρε μάγκες!